πλούσια πλήθος κόσμου και με πολλές δράσεις άνοιξε τις πύλες της η παραμυθούπολη του Δήμου Νέστου το απόγευμα της Παρασκευής 9 Δεκεμβρίου. Οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Νέστου ξεκίνησαν με τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου, αλλά και με πολλές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Ενώ, όπως δηλώνουν φορείς, οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν καθημερινά έως τις 3 Ιανουαρίου. Ναι, νομίζω συμβολικά ξεκινάμε την Παραμυθούπολη, 26 μέρες το αισιόδοξο μήνυμα των Χριστουγέννων. Πιστεύω ότι εδώ στη Χρυσούπολη θα δώσει τη δυνατότητα σε μικρούς και μεγάλους να απολαύσουν ξένιες στιγμές. Πραγματικά έχουμε, πιστεύω, δημιουργήσει μια καλή ατμόσφαιρα εδώ, έχουμε δημιουργήσει ένα ωραίο περιβάλλον. Και πρέπει να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές που με την συμπαράστασή τους, τη συνδρομή τους, τις πολλές ώρες που αφιέρωσαν, έχουμε ένα όμορφο χώρο όπου τα Χριστούγεννα φέτος θα είναι λίγο διαφορετικά. Στην έναρξη της Παραμυθούπολης, μετά από 2 χρόνια πανδημίας, πρώτη φορά έχει γίνει το 2019, 2022 έχουμε, ξανακινήσαμε πάλι για κάτι καινούριο, κάτι ανανεωμένο. Καλούμε όλους τους φίλους μας να έρθουν να χαρούν και να διασκεδάσουν μαζί. Κινήσει ένα χριστουγεννιάτικο χωριό που το ονομάσαμε Παραμυθούπολη. Από το 2019 ήταν μια ιδέα του δημάρχου μας του Σάββατου Μιχαηλίδη και λόγω του κορονοϊού σταμάτησε για 2 χρόνια και τώρα πάλι συνεχίζεται. Λοιπόν, εδώ μπορούν να έρθουν όλος ο κόσμος, έτσι δεν το συζητάμε αυτό. Λοιπόν, για τα παιδάκια πιο πολύ. Μέσα στα Χριστούγεννα όμως γινόμαστε και εμείς παιδιά. Ναι, το έχουμε ανάγκη και εμείς. Ύστερα από του κορονοϊό 2 χρόνια, το έχουμε ανάγκη νομίζω, έτσι, μικρή μεγάλη. Πάρα πολύ όμορφα μετά από 2 χρόνια. Καιρός ήταν πια. Καλή συνέχεια. Μας για την Παραμυθούπολη. Είναι πολύ ωραία. Σας αρέσει φέτος που είναι έτσι στολισμένα? Ναι, τέλεια είναι. Τα καραβάκια σας τα ρίξατε? Ναι. Ωραία. Τι άλλο περιμένετε, τι άλλο θα κάνετε σήμερα εδώ? Θα κάνουμε τρινάκι και μπορεί να πάμε και εκεί πέρα. Τη Ρόδα. Τα ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια με αυτό το είδος, ζαχαρωτά και χαρούμενα, έτσι, κολυδάκια, σκουλαρικάκια. Ναι. Βλέπουμε κάτι ξεχωριστό, η αλήθεια είναι, γιατί... Εδώ είναι ξεχωριστό. Εγώ προσωπικά δεν έχω ξαναδεί τέτοιο περίπτερο με τέτοια προϊόντα, τόσο όμορφα και τόσο ξεχωριστά. Πόσα χρόνια ασχολείστε με αυτό? Έχω 18 χρόνια, ασχολούμαι. Ναι, πολλά χρόνια. Και στην Παραμυθούπολη είναι η πρώτη χρονιά που έρχεστε? Όχι, είναι η δεύτερη χρονιά. Την πρώτη χρονιά το 2019 και μετά ξέρετε τώρα τα γνωστά. Ναι, πριν από αυτό όμως και δράμα έχω πάει, Καβάλα, Ελευθερούπολη πολλά χρόνια και έχουμε ακόμα κονούπια. Και θα περάσετε ωραία, είναι για τα παιδιά, είναι για τους μεγάλους. Έχουμε τρέλα με κορδέλα, τίποτα άλλο για τα Χριστούγεννα φέτος, γιατί 2 χρόνια ήμασταν μέσα. Μετά τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου ακολούθησε και συναυλία του γνωστού καλλιτέχνη Πάνου Καλίδη, με τις μελωδίες του οποίου διασκέδωσαν οι δημότες του Δήμου Νέστου αλλά και πολίτες από τους γύρω νομούς. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι μεγάλα ονόματα θα συνοδεύουν τις εκδηλώσεις του Δήμου Νέστου μέχρι η Παραμυθούπολη να κλείσει και πάλι τις πύλες της. Υποστηρίζω πάντα τις εκδηλώσεις. Είναι καλό να φέρουμε τον κόσμο κοντά. Είναι όμορφο να ζεις έναρξη των εορτών και τέτοιων εκδηλώσεων εορταστικών
με τον κόσμο που έχει διάθεση φέτος να κάνει πράγματα που δεν μπορούσε να κάνει τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή λόγω κάποιων μέτρων που δεν μας επιτρέπαν να έρθουμε κοντά με τον κόσμο. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, είμαι από Δράμα, σε αυτά τα μέρη έχω περπατήσει και μικρός. Και... Άρα είναι γνώριμα. Πλάκα κάνεις βέβαια. Τι ευχή έχετε να δώσετε στον κόσμο? Μόνο την υγεία, παιδιά, να έχουν την υγεία τους, καλή τύχη, ανθρώπους αγαπημένους δίπλα τους, να δίνουμε αγάπη και συμπόνια σε ανθρώπους που το χρειάζονται και να μας χαμογελάσει το 2023 με το πιο πλατή χαμόγελο που μπορεί να μας χαμογελάσει. Μπορούμε να δώσουμε και σοβαρά.